Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή Υγεία και Ευζήν. Σήμερα στην εκπομπή μας θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με το ζαχαρόδι διαβήτη. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα συνεχίσουμε μία κουβέντα που είχαμε με τον ειδικό παθολόγο στο διαβητικό πόδι, τον κύριο Χρήστο Μανέ, ο οποίος θα μας μιλήσει στο πρώτο μέρος της εκπομπής και θα συνεχίσουμε με ένα εγχειρίδιο το οποίο με αυτό θα κατευθύνουμε τη συζήτησή μας σχετικά με το διαβήτη στην κοίηση. Θα μιλήσουμε τι περιπτώσεις μπορούν να συμβούν και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές και σίγουρα θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με τη συνέχεια για το διαβητικό πόδι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και ειλικρινά στην εκπομπή αυτή θα λύσουμε όλες σας τις απορίες. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής πάλι με το ζαχαρόδι διαβήτη θα ασχοληθούμε, αλλά αυτή τη φορά θα μιλήσουμε σχετικά με τη διατροφή στο ζαχαρόδι διαβήτη. Τι ακριβώς πρέπει να έχει στην καθημερινότητά του ένας άνθρωπος που πάσχει από ζαχαρόδι διαβήτη και σίγουρα δεν θα αμελήσουμε για να μιλήσουμε και για την τρίτη ηλικία και για τα παιδιά, τι συμβαίνει στις ηλικίες αυτές όπως και στις εγγύους. Αυτά είναι τα θέματα. Λοιπόν, το πρώτο μέρος της εκπομπής αρχίζει. Να σας συστήσω τον γιατρό, τον κύριο Μανέ. Είναι μαζί μας ο παθολόγος, ο κύριος Χρήστος Μανές, ο οποίος εξειδικεύεται στο ζαχαρόδι διαβήτη και στο διαβητικό πόδι. Γιατρέ μου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και εγώ στο σημείο αυτό θα ήθελα για να έχουμε μια εικόνα, να σας διαβάσω κάποια πράγματα, πώς θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Ο τρόπος που ζούμε, η κακή διατροφή, η σωματική αδράνεια είναι η αιτία για την παχυσαρκία και το ζαχαρόδι διαβήτη. Παθήσεις που αποτελούν τη μάστιγα στον αιώνα μας. Καιρός λοιπόν να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Είναι μια πολυπαραγοντική διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων, των λιπών και των πρωτεϊνών, που το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η χρόνια υπεργλυκαιμία, αυτό που λοιπόν ο κόσμος μας αποκαλεί «έχω ζάχαρο». Η διαταραχή αυτή οφείλεται στην έλλειψη ή και στην ανεπαρκή δράση της ινσουλίνης. Έχει χρόνια πορεία και μακροπρόθεσμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές σε όλους τους ιστούς και σε όλα τα όργανα, στα μάτια, τους νεφρούς, τα νεύρα, τα αγγεία, τα πόδια και την καρδιά μας. Είναι γνωστό πως ο διαβήτης αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια, από εγκεφαλικό επεισόδιο, από έμφραγμα μυοκαρδίου. Διαβήτης και στεφανία νόσος θεωρούνται οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Αυτά σε γενικές γραμμές και αρχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας. Ζαχαρόδης διαβήτης, πραγματικά είναι ένας σύγχρονος ύπουλος εχθρός. Γιατρέ, να αρχίσουμε λοιπόν την εκπομπή εφόσον έχουμε μια συνέχεια. Μιλήσαμε για το διαβήτη τύπου 1, διαβήτη τύπου 2. Ήρθε η ώρα λοιπόν να μιλήσουμε και για το διαβήτη στην εγκυμοσύνη. Εδώ είναι το εγχειρίδιό μας, με αυτό το εγχειρίδιο πραγματικά είναι ένας σύμβουλος. Γιατρέ, σας ακούω, τι έχουμε να πούμε για τα προβλήματα τα οποία μας φέρνει ένας διαβήτης στην εγκυμοσύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι η εισαγωγή ήταν πολύ καλή. Για να πούμε μια γενικότερη θέση, είναι δυστυχώς όταν ένα άτομο αποκτήσει διαβήτη θα τον έχει όλη τη ζωή. Για να συνδέσουμε αυτό όμως που είπατε τώρα για την διαβήτη της εγκυμοσύνης, ναι, η μόνη περίπτωση που ο διαβήτης μπορεί να φύγει είναι η εγκυμοσύνη. Δηλαδή μία κοπέλα η οποία, επαναλαμβάνω, δεν έχει διαβήτη, ναι, και θα ανακαλύψουμε ότι στην κοίηση έχει το διαβήτη, αυτός κατά ένα μεγάλο ποσοστό μετά εξαφανίζεται. Είναι ότι μόνο μπορεί για μετά την, να κάνει για αργότερα. Ναι. Αυτό που μόνο συμβαίνει για την εγκυμοσύνη. Ναι. Αργότερα που πρέπει να το προσέχει, μην τυχόν κάνει, ναι, έχει μια ευαισθησία παραπάνω, ναι. Αλλά είναι η μόνη μορφή του διαβήτη που μπορεί να εξαφανιστεί. Πώς, γιατρέ μου, αυτό όμως μπορούμε το φαινόμενο να το εξηγήσουμε? Ας πω λιγάκι να το πούμε γενικά. Στην εγκυμοσύνη είναι μερικές ορμόνες, ναι, οι οποίες αντιστρατεύονται τη δράση της ινσουλίνης. Μάλιστα. Δηλαδή η ινσουλίνη πρέπει να κάνει μια αλφα δουλειά, αυτά που είπατε πριν πολύ ωραία, να κάψει το ζάχαρο, mm-hmm, τη μεταβολή στους πρωτεΐνες, να κάνουμε μήκος, το λίπος πάλι, ναι, για ενέργεια κλπ. Αυτά δεν μπορεί να τα κάνει τόσο, mm-hmm, καλά και στην εγκυμοσύνη ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτές οι ορμόνες λιγάκι ανεβαίνει. Mm-hmm.
Τώρα, να ρωτήσω έτσι λίγο πιο γενικά, για να περάσουμε μετά στις ερωτήσεις που έχει το βιβλίο, το οποίο όπως λέγεται και γράφεται είναι «Ο Διαβήτης Σου και Εσύ» και είναι ένα πραγματικά εγχειρίδιο γραμμένο από... έχετε την επιμέλεια εσείς και πραγματικά είναι ένα πολύ ωραίο εγχειρίδιο το οποίο μπορεί να βρεθεί στα χέρια του κάθε ενδιαφερόμενου από το Ιάσιο Κέντρο. Ναι, ναι. Ωραία, ναι. Από εκεί το μπορεί να το πάρει. Μπορεί να το πάρει, ναι. Δεν επικοινωνήσει μαζί μου, αλλά δεν έμεινε δωρεάν αυτό. Δίνεται από το Ιάσιο, κυρίως από το Ιάσιο πρώτα. Να σας ρωτήσω, γιατρέ, μπορεί να μείνει έγκυος μια γυναίκα που πάσχει από διαβήτη γενικά και δεν είναι ο διαβήτης της κοίησης? Βέβαια. Έχω μια κοπέλα που εμφάνισε διαβήτη. Αυτή δεν σημαίνει ότι θα στερηθεί τίποτα από όλες τις χαρές που την δίνει η ζωή. Και η μητρότητα είναι μια χαρά. Θα την έχει. Απλώς μόνο εκεί θέλουμε μια παραπάνω προσοχή από πριν, δηλαδή την καλή ρύθμιση ακόμα πριν να γίνει η σύλληψη. Πριν να γίνει η σύλληψη πρέπει να έχει ένα καλό ρύθμιση. Ιστορικό. Ναι. Να πάει στον, κατά κάποιο τρόπο, στον διαβητολόγο, στον παθολόγο της και να πει ότι σκοπεύω να κάνω παιδί. Ναι. Να φροντίσουμε ότι μπορούμε να διορθώσουμε σχέση με τη ρύθμιση του σαχάρου. Από εκεί και πέρα τα πράγματα εξελιχθούν καλά, να πω έτσι γενικότερα. Έχει περάσει πια η εποχή που φοβόμασταν οι κοπέλες με διαβήτη να κάνουν παιδιά. Θυμάμαι περιστατικά μια κοπέλα της συνέχεια φοβόταν και μετά με καλή ρύθμιση έκανε 4-5, 5 έχει τώρα. Το πήρε απόφαση και λοιπόν, έκανε... Και είναι πολύ τέχνη τώρα. Είναι και πολύ τέχνη. Και τα παιδιά μάλιστα. Είναι πάρα πολύ καλά στην υγειά τους. Όσον αφορά τώρα το διαβήτη της κοίησης, η κοίηση είναι πραγματικά δύσκολη και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής η διαδικασία της εγκυμοσύνης? Όχι. Εκεί αν ανακαλυφθεί ότι η κοπέλα αυτή δεν έχει διαβήτη πριν, αλλά για τον αλφαβήτα λόγο εμφανίστηκε διαβήτη στην κοίηση, κάνουμε ένα ζάχαρο ή πριν και ένα ζάχαρο μετά, στις αρχές, και θα δούμε αν έχει διαβήτη ή όχι. Και αν δεν έχει διαβήτη, κάνουμε περίπου 24η εβδομάδα μια δοκιμασία ενοχής γλυκόσης. Έτσι, μια καμπύλη γλυκόσης που το λέμε στην γλυκόση. Και θα δούμε και τι γίνεται. Λοιπόν, δεν είναι το πράγμα δύσκολο. Απλώς στην αρχή αρχίζουμε με ένα περιορισμό στα γλυκά. Δεν θέλουμε γλυκά. Στη διατροφή, όπως και στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε της εκπομπής. Δεν θέλουμε τίποτα. Αλλά εκεί εγώ θα έλεγα τακτική παρακολούθηση από έναν γιατρό, παθολόγο, διαβητολόγο που να ξέρει το διαβήτη. Να δει, γιατί πρέπει να δούμε και τα ζάχαρα μετά από το φαγητό αν ανεβαίνουν, πόσο ανεβαίνουν, τα ώρα είναι χαμηλότερα. Ναι. Έτσι, και πρέπει να είμαστε λίγο πιο αυστηροί. Αυτό είναι για 9 μήνες. Μετά η γυναίκα θα γεννήσει. Καταλαβαίνω το καλό το παιδί και θα είναι. Και θα είναι όλα μια χαρά. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να συζητήσω, όπως και μας είπατε ότι μπορούν, γιατί το βιβλίο εδώ ρωτάει αν μπορούν να γεννήσουν άλλα παιδιά και εσείς ήδη μας έχετε απαντήσει ότι οι γυναίκες αυτές οι οποίες παρουσιάζουν ζαχαρόδι, διαβήτη κατά την εγκυμοσύνη μπορούν να κάνουν και άλλα παιδιά, όπως και οι γυναίκες που ζουν με το διαβήτη μπορούν να κάνουν. Βεβαιότητα, άλλα παιδιά. Και σε δύο περιπτώσεις δεν θα φοβηθεί καμία απολύτως γυναίκα να κάνει το παιδί. Μάλιστα. Αρκεί όμως να έχουμε μια συνεργασία με τον γιατρό της για να βοηθήσει να μην παρεκτραπούν τα πράγματα. Η καθημερινή ζωή με τον διαβήτη είναι ένα κεφάλαιο το οποίο πραγματικά νομίζω αξίζει να διαβάσουμε και να μεταφέρουμε στους τηλεθεατές τις ερωτήσεις του βιβλίου. Αν αρρωστήσω, τι γίνεται? Συνεχίζω την ίδια τακτική η θεραπεία? Τι γίνεται εδώ? Το πρόβλημά μας, εκεί τι γίνεται? Υπάρχει αυξημένη απαιτήση το ζάχαρο ανεβαίνει εκεί. Ναι. Αν είμαστε ήδη σε ινσουλίνη, θα συνεννοήσουμε τον γιατρό μας, θα κάνουμε λίγο παραπάνω και θα μας πει πώς θα πάμε. Πώς θα πάτε? Αν είμαστε σε χάπια, υπάρχει περίπτωση για λίγο να μας συμβουλέψει ο γιατρός την περίοδο της αρρώστιας αυτής. Κάντε λίγο ινσουλίνη με τα χαπάκια μαζί. Πολλές φορές θα δίνουμε πολύ συνδυασμό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και μετά, αν περάσουν τα πράγματα καλά, φεύγουμε. Εκείνο που θέλουμε να ξέρουμε επίσης σε αρρώστια, αυτό τον πυρετό, θέλουμε πολλά υγρά, να πίνουμε πολλά υγρά και να μετράμε και συνέχεια και το ζάχαρο λίγο τακτικότερα. Μάλιστα. Όχι πολλά. Ένα πάρα πολύ ωραίο κεφάλαιο το οποίο αξίζει να συζητήσουμε και έχει γραφτεί και από εσάς σε διάφορα βιβλία που έχω διαβάσει και σε περιοδικά που έχουν πέσει στα χέρια μου είναι το θέμα των ταξιδιών. Έρχεται καλοκαίρι ή οποιαδήποτε εποχή του χρόνου αποφασίζουν τα άτομα αυτά που έχουν ζαχαρόδι, διαβήτη να ταξιδέψουν ή οι γυναίκες ή έγκυες οι οποίες βρίσκονται στην κατάσταση αυτή θέλουν να ταξιδέψουν και γενικά και ειδικά σας απαντήσουμε λίγο στους τηλεθεατές μας
τι μπορούμε να κάνουμε σε περίπτωση ταξιδιού, πώς μπορούμε να πάρουμε μέτρα ώστε να είμαστε εμείς καλά στην υγεία μας και τι θα κουβαλήσουμε μαζί μας. Πρώτα είναι καλό που καταλαβαίνουμε όλοι ότι μας ήρθε η άνοιξη. Άσχετα αν ο καιρός χαλάει λίγο, μας ήρθε η άνοιξη. Άρα το καλοκαίρι είναι μια εποχή που θα αρχίσουν τα ταξίδια περισσότεροι. Και αυτό το θέμα είναι για τα άτομα με διαβήτη, είναι πολύ εύκολο να λυθεί. Πρώτα να ξέρετε, αυτοί που παίρνουν τα χαπάκια θα πάρουν μαζί τους τα χαπάκια για 1-2 μήνες που όσο θα λείψουν θα τα έχουν μαζί τους. Ναι, ναι. Δεύτερο, πρέπει να πάρουν το μετρητή ζαχάρου απαραίτητα μαζί τους. Οπωσδήποτε, ναι. Και τις ταινίες. Αυτό θα είναι πρώτο. Ανάλογα τώρα με το φαγητό, ξέρουν τις συνήθειες, ίσως αν ξέρουν στον τόπο που θα πάνε, ναι, και ξέρουν λίγο τι έχει το διατολόγιο εκεί, θα συζητήσουν με τον γιατρό τους μαζί, να δουν τι μπορούν να φάνε από αυτά. Αλλά συνήθως υπάρχουν τα διατολόγια τα οποία είναι σχετικά άνετα στην διαχείριση, να μπορούν να φάνε, ξέρουν ποιες πρωτεΐνες, ναι, λίγο συντατάνθρακες, ξέρουν ποια το ρύζι είναι τετάδες, ξέρουν αν πάνε και ακόμα. Και ανάλογα και σε ποια χώρα πηγαίνουν, προσαρμόζουν τη διατροφή τους. Κατά κάποιο τρόπο αποφεύγουν το περπάτημα. Είναι καλό, το θέλουμε για όλες τις περιπτώσεις, ναι, το περπάτημα. Τώρα, περιπτώσεις που θα έχουμε ειδικές καταστάσεις είναι αν έχουμε σουλήνη. Εκεί λίγο διαφοροποιείται ο τρόπος της ζωής, ναι, φεύγοντας κάποια ταξίδια. Έτσι, τι θα κάνει ο ασθενής? Πρώτα, αν πάει με αεροπλάνο ή με οτιδήποτε πλοίο οπουδήποτε, ναι, την σουλήνη την έχει μαζί του. Εμείς χορηγούμε βεβαιώσει ότι το άτομο αυτό έχει, είναι, ναι, άτομο που θεραπεύεται με σουλήνη και περνάει, ναι, από τον έλεγχο από οπουδήποτε. Ακόμα, γιατί γιατρέ, τα βελονάκια... σας διακόπτω, είπατε, ναι, τώρα, βέβαια, τις βεβαιώσεις αυτές. Ακόμα και για χρήση με τις βελόνες πρέπει να δώσετε εσείς στον, ναι, ασθενή, ναι, βεβαίωση για να μπορέσει να προμηθευτεί αυτές τις βελόνες. Βέβαια. Το έχω διαβάσει. Ή τουλάχιστον θα τις έχουμε πάρει από πει και, ναι, να έχει μερικές, ναι, απόθεμα, ναι, ναι, ο άνθρωπος. Για τη χρήση αυτή. Αν και συνήθως τώρα από ό,τι βλέπω οι παραπορικές εταιρείες το ξέρουν το θέμα και, ναι, με μια απλή βεβαίωση τα δέχονται. Άρα την ισουλίνη την έχει κανείς μαζί του. Μαζί στο αεροπλάνο. Όχι κάτω εκεί που είναι αποσκευές. Πρέπει να την έχει μαζί του και πρέπει να γίνεται και καλή και σωστή συντήρηση των φαρμάκων, θα λέγαμε. Ίσως οι θερμοκρασίες αυτές οι οποίες έρχονται σε λίγο να μας κάνουν να μην ξεχνάμε κάποια φάρμακα στο αυτοκίνητο, στην τσάντα μας, στον ήλιο. Τι έχετε, ναι, να μας πείτε γι' αυτό? Τώρα, για τα άτομα τα οποία θα πάνε εδώ σε θερμά μέρη, ναι, ακόμα και εδώ στη θάλασσα. Το σετ, ένα μικρό σακουλάκι, ναι, ένα νεσεσέρ που, ναι, λέμε, βάζουμε τα πράγματα, δεν θα μείνει ποτέ, μα κάτω ποτέ, από τον ήλιο. Κάτω από τον ήλιο. Δεν θα μείνει στο πίσω μέρος εκεί, ναι, στο τζάμι, από την πίσω θέση πίσω που ή χτυπάει. Ή στο πρόβαγάς που έχει πάρα πολύ εκεί, ζέστη. Εκεί θα εκεί πάει κατά κάποιο. Αν θέλετε το κάνουμε μια μονοτική αυτή, ναι, μια μονοτική σακουλίτσα, με παγωγής, λίγο... έτσι ας μείνει στο πορτμπαγκάζ. Αλλά δεν θέλουμε την τελευταία θέση που χτυπάει πολύ. Πάρα πολύ ο ήλιος και ανεβαίνει, έτσι, υπερβολικά η θερμοκρασία. Εκεί λοιπόν μπορεί να πάει. Καλά είναι να δει και ένα μέρος για να παρκάρει το αυτοκίνητο. Να έχουμε λίγο πολύ ωραία βίντεο. Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε λίγο, γιατί βρήκαμε ένα καταπληκτικό βίντεο το οποίο αφορά τη συζήτησή μας. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν το βίντεο «Να μην ξεχάσω το ζάχαρο» και επανερχόμαστε σε λίγο για το διαβητικό πόδι.
Επιστρέψαμε λοιπόν, πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες που βρίσκουμε μέσα από την εκπομπή μας. Ελπίζω να σας αρέσουν αυτά και να μας γίνονται μαθήματα για να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε πραγματικά. Γιατρέ, συνεχίζουμε λοιπόν μετά το διαβήτη της σκίσης να μιλήσουμε για το διαβητικό πόδι. Πολύς λόγος γίνεται, την τελευταία φορά δεν καταφέραμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, τα προβλήματα στα πόδια. Εδώ μιλάμε και βλέπω ότι το βιβλίο μας αναλύει πάρα πολλά πράγματα. Ας μας δώσετε εσείς την πρώτη και αρχική εικόνα του τι συμβαίνει, για να αρχίσουμε τις ερωτήσεις του βιβλίου που είναι και ερωτήσεις των απλών ανθρώπων που έχουν προβλήματα. Ναι, ξέρω πολλοί ανησυχούν για τον όρο διαβητικό πόδι. Αν τα πάρουμε λίγο αυστηρά τα πράγματα, ο διαβητικό πόδι, όταν δούμε μια πληγούλα στα πόδια, έτσι, ναι, ανοιχτή, ή αλλάξει χρώμα το πόδι, πάει προς το μαύρο, προς το κατά κάποιο τρόπο σκούρο μελιτζανί. Αυτά τα πράγματα είναι πήγους καταστάσεις, ένα τηλέφωνο στο γιατρό και πάει να το δει. Εκεί δεν έχουμε περιθώριο να μείνουμε και θα μας πει τι θα κάνουμε. Αν όμως τώρα υπάρχουν μερικοί πόνοι στα πόδια, υπάρχουν μουδιάσματα τα οποία μερικές φορές το πόδι το καταλαβαίνουμε σαν να μην το αισθανόμαστε. Ναι. Νεκρό δηλαδή εντός εισαγωγικών, όχι νεκρό, ναι, με την έννοια που δίνουμε συνέχεια. Όχι, οι νευρώνες είναι αυτοί οι οποίοι από ό,τι μας λέτε εκεί, έχουν πρόβλημα. Πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στον γιατρό. Φυσικά, ναι, δεν είναι απαραίτητο εκείνη την ημέρα ή τη δεύτερη ημέρα, χρησιμοποιούμε τον γιατρό να το δει. Εκείνο όμως που θα συνιστούσα σε όλους ανεξαιρέτως, είτε έχουν προβλήματα δεν έχουν. Ναι. Κάθε χρόνο, τουλάχιστον μία φορά, θα πηγαίνουν σε γιατρό που θα εξετάσει τα πόδια τους. Δεν γίνεται αλλιώς. Διότι, να σας πω το λόγος ποιος είναι. Στο μεγαλύτερο ποσοστό, δεν καταλαβαίνουμε ότι έχει βολάβει το πόδι μας. Επειδή ακριβώς είπατε, οι νευρώνες δεν λειτουργούν, ναι, είναι η διαβητική νευροπάθεια. Η ευαισθησία δεν υπάρχει πλέον, οπότε μπορεί υπάρχει, να γίνουν και τραυματισμοί. Έχετε απόλυτα. Άρα, πρέπει κάποιος, ναι, που έχει εικόνα, που έχει μια εμπειρία σε αυτό, ναι, να το δει, mm-hmm, και να δώσει τις ανάλογες οδηγίες. Εάν, ναι, δεν τον δει, θα έχουμε χάσει πολλά πόδια. Γιατί γενικότερα σε συστήματα που είναι προηγμένες, που Μεγάλη Βρετανία κλπ. Αυτό είναι στη Γερμανία είναι υποχρεωτικό. Υποχρεωτικό, όταν, ναι, θα πάει η εξέταση. Κάποιος. Ναι, είναι υποχρεωτική τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα, μπορεί να πάμε και στο εξάμεινο. Άρα, όπου και να πηγαίνουμε, μια φορά το χρόνο θα πάμε σε έναν γιατρό που θα μας δει τα πόδια μας, ναι, να μας πει είναι καλά ή δεν είναι. Αν δεν είναι καλά, έχει μερικές οδηγίες ειδικές που πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Ακριβώς. Υπάρχουν και ειδικά ιατρία. Τώρα να κάνουμε κάποιους διαχωρισμούς στους γιατρούς. Γιατί κάποιος μπορεί να θεωρήσει καλό ένα γιατρό ποδολόγο, κάποιος μπορεί να θεωρήσει καλό ένα δερματολόγο. Εσείς τι ειδικότητα προτείνετε να υπάρχει ώστε εμείς, να επειδή γίνεται έχουμε ιδρύσει και την επιστημονική εταιρεία για το διαβητικό πόδι, ναι, είναι υπάρχει η κύρια ιατρείο. Θα καταλήξει κάποιον στον παθολόγο, διαβητολόγο, ο οποίος θα τον παραπέμψει, που ελέγχει τα, ναι, πόδια. Μάλιστα. Εάν εκείνος δεν μπορεί να το κάνει, παραπέμψει στον παθολόγο, διαβητολόγο όμως, που ελέγχει τα πόδια. Επομένως, αυτές στο να πάμε στον ποδολόγο, ναι, είναι κατά κάποιο τρόπο σαν να πηγαίνουμε μόνο για να πάρουμε μια σαγιονάρα. Για το πεντικιούρ που λέμε, ναι, το θεραπευτικό, κάπως εκεί έτσι. Εκεί θέλει προσοχή, γιατί αν ένα πρόβλημα έχει πόδι και, ναι, κάνουμε ένα τραυματισμό, δεν θα κλείνει πράγμα, μετά δεν θα το, κλείνει το τραύμα. Άρα, όσοι πάνε και στους ποδολόγους για να... Ας έχουν την προσοχή, ναι, και ας πάνε πριν λίγο στον παθολόγο, τους διαβητολόγους, να πει έχω διαβητική νευροπάθεια, mm-hmm, ή δεν έχω. Αυτό, ναι, οφείλει να το μεταφέρει στον ποδολόγο, να πει έχω διαβητική νευροπάθεια, μου είπε αυτό και αυτό, θα προσέξουμε. Επομένως θα πάει ενημερωμένος εκεί για τις, ναι, υπόλοιπες διαδικασίες, όχι μόνος θεραπευτικές. Του. Ναι. Δηλαδή έχει έναν κάλο, δεν θα πάει να το βγάλει, αν δεν ρωτήσει τον παθολόγο, σίγουρα, τον διαβητολόγο. Μπορεί του. Να γίνει μεγάλη ζημιά, ναι, ή να εξελιχθεί σε ακόμη μεγαλύτερη. Κάτι πολύ ωραίο και έξυπνο που συζητήσαμε σε προηγούμενες εκπομπές, γιατρέ, να δώσουμε στους τηλεθεατές μία εικόνα για το θέμα του καθρέφτη. Πώς μπορεί κάποιος με τον καθρέφτη να κάνει μία ανίχνευση του δέρματος, γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν την ευληγησία, δεν έχουν τη διάθεση να ασχοληθούν. Πρέπει όμως με ένα, ναι, καθρέφτη, ναι, πώς θα ελέγξουμε το πόδι μας. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Παραδείγματος χάρη, είπαμε πριν ότι μπορεί, ξέρω, να αλλάξει χρώμα. Ναι. Αν αλλάξει χρώμα στο πέλμα, πώς θα το δει, δεν μπορεί ο άνθρωπος. Δεν είναι εύκολο, ναι. Ή ξέρω, αν πάρει μια πληγή στο πόδι, κάτι χτύπησε και βγαίνει μια πληγούλα, δεν το δει. Είπαμε τότε στην αρχή, αν υπάρχει κάποιο άτομο συγγενικού περιβάλλον, το δει. Ιδάλλως, ναι, βάζουμε ένα καθρεφτάκι κάτω από το πόδι. Κάθε βρεντάκι που θα τα πλύνουμε, έτσι θα τα σκουπίζουμε, να τα σκουπίσουμε ένα καθρέφτη κάτω από το πόδι και βλέπουμε αν έχει πληγή ή αλλαγή χρώματος. Ναι. Αν δούμε κάτι από αυτό, είπαμε την άλλη μέρα και τηλεφωνάμε οπωσδήποτε στο γιατρό μας. Αν δεν δούμε κάτι, εντάξει, συντακτική επανεκτίμηση που θα κάνει ο γιατρός, θα το πούμε, είμαστε καλά.
Αλλά ναι, αυτό είναι το άμεσο. Και είναι και ένας εύκολος τρόπος για να έχουμε μία εικόνα του δέρματος, πώς είναι. Τώρα, όσον αφορά τα έλκη, υπάρχουν και κάποια άλλα που είναι ίσως λιγότερο επικίνδυνα, ίσως δεν τα δίνουμε τόση προσοχή, ίσως μία ξηροδερμία. Αυτά μπορούν να εξελιχθούν, γιατρέ, άσχημα σε έναν που ξέρει ότι έχει διαβήτη ή σε κάποιον ο οποίος δεν ξέρει ότι έχει διαβήτη και του παρουσιάζονται και είναι ανυποψίαστος τελικά. Ναι, πολλές φορές υπάρχουν άτομα τα οποία δεν ξέρουν ότι έχουν διαβήτη και έχουν προβλήματα στα πόδια. Και έχει φτάσει να έχει, ναι, προβλήματα στα πόδια. Υπήρχε ένα περιστατικό που τρώει μερικές φορές σε χώρο του εξωτερικού που είδε την πληγή και από την πληγή ανεκάλυψε. Κατάλαβε ότι είχε διαβήτη. Ζάχαρο. Ναι, ότι είχε διαβήτη. Δηλαδή έκανε τόσες βλάβες, ναι, και μετά το κατάλαβε. Ας μην πάμε στην. Αυτό είναι ακραίο παράδειγμα. Όταν έχουμε ξηροδερμία, δηλαδή τα πόδια μας είναι ξερά από κάτω, σκίζονται εύκολα. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν το θέλουμε εμείς. Άμα σκιστεί το δέρμα, ναι, θα μπουν μικρόβια μέσα. Και πολύ χειρότερα όταν χρησιμοποιούν κοινής χρήσης αγιονάρες κάποιοι άνθρωποι, ναι, ή βρίσκονται σε παραλίες στην άμμο εκτεθειμένοι και με τη ζέστη. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, είπαμε ότι πρέπει να αποφεύγουμε και τη ζεστή άμμο. Τώρα που φτιάχνει, ναι, ο καιρός, ναι, ναι, οι άνθρωποι πρέπει να περπατάνε που έχουν πρόβλημα, να είναι υποψιασμένοι και πάντοτε να έχουν ένα καθαρό ζευγάρι παντόφλες. Εγώ θα έλεγα ότι τώρα το καλοκαίρι θα πάμε, θα αρχίσουν τα μπάνια, ή το θεωρώ καιρό εδώ, θα αρχίσουν και το καλοκαίρι έρχεται. Ποτέ δεν, τα άτομα με διαβήτη ποτέ δεν περπατάνε χωρίς. Ξυπόλυτα. Ποτέ θα είμαι ξυπόλυτα. Και μέσα στη θάλασσα, γιατρέ, πρέπει εγώ να φοράνε. Εγώ θα έλεγα και μέσα στη θάλασσα. Υπάρχουν κάτι ειδικά παπουτσάκια πλαστικά, ναι, που βάζουμε. Τουλάχιστον και μερικές φορές η θάλασσα δεν είναι παντού άμμος. Έχει μια πετρελαίκη. Μπορεί ένα να έχει ένα γυαλί και κάποιος να πάθει μια ζημιά. Να, ναι, πάθει μια ζημιά και δεν θέλουμε αυτά να τα ασκήσουμε. Άρα θα έλεγα τα άτομα με διαβήτη πάντα ή μια σαγιονάρα καλή ή κάτι μέσα στη θάλασσα, τα ειδικά παπούτσια. Ναι. Δεν θέλουμε τραυματισμού στο πόδι. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Επομένως, έχουμε ολοκληρώσει τις συμβουλές που θέλαμε να δώσουμε στους τηλεθεατές όσον αφορά το διαβητικό πόδι, γιατί η συνέχεια εδώ σίγουρα είναι για τα προβλήματα στους νεφρούς που φέρνει. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο, το οποίο πώς θα καταλάβουμε αν έχουμε πρόβλημα βλάβη στα νεφρά, γιατρέ. Στα νεφρά δεν είναι απλό το πρόβλημα. Συνεννοείς πάντα με τον γιατρό, κάνουμε μια εξέταση. Αιματολογικές. Μια γενικιούρο θα κάνουμε. Γενικιούρον. Και ναι, ο γιατρός μας, ήταν πιο εξειδικευμένος, μας δίνει και μια μικρό λευκοματίνη. Εμείς, ναι, τι θέλουμε να δούμε, αν βγάζει λεύκομα στα ούρα. Ναι. Κανονικά, όπως όλοι μας οι άνθρωποι, δεν πρέπει να βγάζουμε λεύκομα στα ούρα, το ξέρετε. Mm-hmm. Αν ένα άτομο με διαβήτη δεν βγάζει στη γενική ούρο, ναι, τότε εμείς συνιστούμε να κάνει μια ειδική εξέταση που λέγεται μικρό λευκοματίνη. Αυτή είναι πιο ευαίσθητη. Το ελέγχει ακόμα και σε μικρές ποσότητες, άμα βγαίνει και το προλαμβάνουμε. Συνιστώ τους ασθενείς μου να την κάνουν και αυτοί για να ξέρουν εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη περίοδος ευνοϊκή για πρόληψη. Για πρόληψη. Να μην προχωρήσει παρακάτω. Ναι, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, ο ζαχαρώδης διαβήτης χτυπάει όλα τα όργανα του σώματος και σίγουρα το επόμενο που θέλουμε να συζητήσουμε είναι επίσης και τα μάτια. Πώς προσβάλλονται λοιπόν τα μάτια? Τα μάτια είναι η βλάβη του τύπου της μικροαγκιοπάθειας, όπως είπαμε και για τα νεφρά και για τα πόδια. Εκεί έχουν πολλές φορές τα άτομα με διαβήτη μια κάπως παρεξηγημένη άποψη. Ναι. Ρωτάμε, εξετάσεις τα μάτια σας για το διαβήτη? Όχι, λέει, βλέπω καλά. Δεν έχει σχέση η βλάβη που κάνει ο διαβήτης με το αν βλέπουμε καλά, με την όραση, ναι, αυτό που λέμε οπτική οξύτητα. Ναι. Δεν έχει σχέση, δυστυχώς. Θα ήταν καλύτερα να έχει, δεν το ξέρουμε, mm-hmm, θα το προλαμβάναμε. Αλλά είναι γύρω-γύρω οι βλάβες αρχίζουν. Είναι περιφερειακή δηλαδή. Ακριβώς. Λέτε, το κέντρο, ναι, της όρασης περίπου είναι στο κέντρο του ματιού, ναι, ας το πούμε έτσι. Οι βλάβες αρχίζουν γύρω-γύρω από την αυξητροειδή. Άρα πρέπει να κάνουμε ειδική εξέταση. Ναι. Επομένως, χρειαζόμαστε οφθαλμίατρο. Χρειαζόμαστε συμβουλές ενός οφθαλμίατρου. Θα πάμε στον οφθαλμίατρο. Ναι. Αν είμαστε καλά, πηγαίνουμε κάθε χρόνο. Αν είναι στο ενδιάμεσο, πάμε. Αλλά μπορεί τα μάτια, ναι, μας να βλέπουν καλά και να έχουν αρχίσει βλάβες σχέση με το διαβήτη μέσα στο μάτι. Αυτές πρέπει να τις προλάβουμε. Γιατί εδώ η επόμενη ερώτηση που θέτεται στο βιβλίο είναι αν θεραπεύεται η βλάβη στα μάτια. Δηλαδή, αν έχει προχωρήσει ακριβώς κάτι, θεραπεύεται. Παλαιότερα είχαμε, mm-hmm, με το λέιζερ, κατά κάποιο τρόπο σταματούσαμε τη βλάβη εκεί, ναι, που είναι. Η δεύτερη φάση που έχουμε εμείς να κάνουμε όσο το δυνατόν τα ζάχαρα πολύ καλύτερα για να μην προχωρήσει η βλάβη και αν τυχόν έχουμε αιμορραγίες
μεγάλες μέρες υπάρχουν ειδικές χειρουργικές επεμβάσεις, κάνουν οφθαλμίατρες. Μικροχειρουργικές επεμβάσεις, γιατρέ, ναι. Τώρα, όσον αφορά την καρδιά και τα αγγεία, τι προβλήματα παρουσιάζονται εκεί, γιατί εδώ βλέπω ότι γίνεται απόφραξη των αγγείων. Είναι ένα στάδιο το οποίο πρέπει να προλάβει ο κόσμος. Τι έχουμε να πούμε και για τη χοληστερόλ, βλέπω ένας παράγοντας που ευθύνεται είναι και αυτός. Ένα που πρέπει να ίσως... Να θυμάται ο κόσμος το ABC, έτσι. Ναι. Το A είναι η γλυκοζηλεμένη αιμοσφαιρίνη, από το αιμοσφαιρίνη το Α βγαίνει. Ναι. Το B είναι το blood pressure, δηλαδή η πίεση που πρέπει πριν να τη ρυθμίσουμε. Και το C το τελευταίο είναι χοληστερόλη. Μάλιστα. Οπότε ο έλεγχος αυτά τα τρία. ABC, να θυμάται, ναι. Τώρα θα κάνουμε. Για τη χοληστερίνη, ναι, πρέπει να είναι σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι είναι στον πληθυσμό που δεν έχει διαβήτη. Δυστυχώς, το άτομο με διαβήτη έχει μεγαλύτερη ευαισθησία στο να σφράξουν τα αγγεία του. Η χοληστερόλη είναι υπεύθυνη για αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Άρα πρέπει να την έχουμε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, ναι, από ό,τι το άτομο που δεν έχει διαβήτη, έτσι. Συχνή παρακολούθηση, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, από ό,τι μας λέτε, με αρκετές ειδικότητες και να μην αφήνονται οι ασθενείς που έχουν αυτά τα προβλήματα, διότι και το τελευταίο μέρος του εγχειριδίου που έχω στα χέρια μου, γιατρή, είναι πάρα πολύ σημαντικό και απασχολεί και πάρα πολύ κόσμο, διότι όλοι οι άνθρωποι έχουν και τη σεξουαλική του ζωή. Και εδώ, ναι, η σεξουαλική δυσλειτουργία είναι κάτι το οποίο έρχεται πάλι από προβλήματα στο ζαχαρόδι διαβήτη. Εδώ τι έχουμε να συστήσουμε και να πούμε στους τηλεθεατές? Πρώτα, άμεση έτσι, και προσωπική αισθοσύστηση είναι μη διστάσετε να το αναφέρετε αυτό το θέμα στο γιατρό σας. Να μην είναι ταμπού τα πράγματα. Εντάξει. Και να τα φταίει η συζήτηση. Ναι. Ναι. Δεύτερον, αν ένα άτομο δεν έχει διαβητική νευροπάθεια, διαβητική αγκιοπάθεια, είναι σαν όλα τα άλλα τα άτομα που έχουν στην ίδια ηλικία κανένα πρόβλημα. Ναι. Αν όμως έχει διαβητική νευροπάθεια, διαβητική αγκιοπάθεια, τότε ναι. Υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο μερικές συμβουλές που θα δώσουμε στο άτομο, ναι, πώς μπορεί να χειριστεί το θέμα αυτό. Αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν θα νομίσει ένα άτομο, επειδή έχω διαβήτη σκέτο, χωρίς, ναι, κάτι άλλο, δεν είμαι ικανός για να κάνω τη δουλειά μου μέχρι τέλους. Όχι. Έχουν την ίδια ικανότητα με έχουν τους άλλους, αλλά αυτό πρέπει να τους το πει ο γιατρός. Ναι. Έτσι. Ναι, δεν σημαίνει συμφωνώ ότι όλα τα άτομα με διαβήτη θα έχουν επιπλοκές, έτσι, το 30% είναι, το 50% το πουλί, οι άλλοι 50% γιατί, ναι, δεν έχουν πρόβλημα, έτσι. Και κλείνοντας, να μιλήσουμε λίγο γενικά για την πρόληψη, γιατί εσείς με τη δική σας ιδιότητα σήμερα μέσα από την εκπομπή, κλείνοντας ένα κύκλο, όπως είπαμε, με το διαβήτη σου και εσύ ένα καταπληκτικό εγχειρίδιο, το οποίο αξίζει τον κόπο να το διαβάσουν οι περισσότεροι, και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να τηλεφωνήσουν για να τους πούμε τι γίνεται και πώς μπορούν να το βρούνε. Δώστε μας κάποιες πληροφορίες. Εκείνο που θέλουμε την πρόληψη να κάνουμε για το διαβήτη, να μην κάνουμε διαβήτη. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να σηκωθούμε από τον καναπέ και να περπατήσουμε. Η άσκηση, επομένως, ναι, το πρώτο και το κυριότερο. Μισή ώρα, ναι, έστω και χαλαρό περπάτημα, να σου πω μερικά νούμερα, μειώνει τον κίνδυνο 12%. Λίγο πιο γρήγορα θα μειώσει τον κίνδυνο κάτι στα 40%. Που σημαίνει ότι, ναι, αν ήταν 100 άτομα να κάνουν διαβήτη, λόγω κληρονομικού, δεν τα αλλάζουμε. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει και ο κληρονομικός παράγοντας. Το 40% θα το έχει γλυκός, θα κάνουν μόνο 60%. Μάλιστα. Και για εμάς τους ίδιους τώρα το πιο απλός. Αν είχαμε να κάνουμε διαβήτη, θα το κάνουμε στα 50, μας θα το κάνουμε στα 70, στα 80. Ναι. Άρα θα περάσουμε τα 20-30 χρόνια πολύ καλύτερα. Με καλύτερη ποιότητα ζωής, λιγότερο άγχος και ζώντας. Δηλαδή, ο καναπές και τηλεόραση, ναι, είναι αυτά που αυξήσανε. Και η διατροφή. Και η διατροφή. Ναι, και η διατροφή, σίγουρα. Και γιατί θέλουμε να παχύνουμε, έτσι. Θέλουμε να έχουμε καλά, λογικά κιλά. Μας λέτε ότι η μεσογειακή διατροφή που θα συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας για το ζαχαρόδιαβήτη και τη διατροφή είναι το α και το ω μιας καλής και υγιεινής ζωής. Και δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω σήμερα που ολοκληρώσαμε τον κύκλο των εκπομπών πάνω στο ζαχαρόδι διαβήτη, κύριε Μανέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας μέσα από αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ και εγώ για εσάς, γιατί μου δίνει μια ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κόσμο έτσι κατά κάποιο τρόπο πιο ελεύθερα από ότι σε ένα ιατρείο ή σε ένα νοσοκομείο. Ακριβώς. Και εγώ αυτό που ήθελα να πω σε εσάς, φίλοι μου που μας παρακολουθείτε, επειδή συζητήσαμε στην αρχή για την εγκυμοσύνη και το διαβήτη, κλείνουμε το πρώτο μέρος με ένα τηλεοπτικό σποτ διαβήτης κοίησης και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο μαζί σας. Έχεις διαβήτη και πρόκειται να γίνεις μητέρα?
Φρόντισε το σάκχαρό σου για να φέρεις στον κόσμο ένα γερό μωρό, αλλά και για να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία.